Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει γίνει ένας ψιλοχαμός, βασικά έχει γίνει αρκετά μεγάλος χαμός και αυτό είναι το MIUI 11. Σε διάφορες σελίδες, σε διάφορα group βασικά που είμαι μέσα στο Facebook και για το επίσημο εδώ το ελληνικό που έχουμε το xiaomi.miui.gr, βλέπω εκεί πέρα στην ομάδα ότι υπάρχει ένας πανικός. Συνέχεια βλέπω φωτογραφίες ότι ναι, μου ήρθε το καινούριο update. Άλλοι να ρωτάνε σε μένα δεν ήρθε, έχω το Redmi Note 7, σε κάποιους ήρθε, σε κάποιους δεν ήρθε, τι να κάνω, πρέπει να το βάλω, δεν μπορώ να περιμένω. Παιδιά, χαλαρώστε. Σήμερα θα δούμε και τα feature, τα καινούργια που έχει το MIUI 11 και θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να βιάζεστε, να το βάλετε και γιατί δεν μου έχει έρθει ακόμα και γενικότερα τόσο κακό για το τίποτα. Εγώ το έχω βάλει, το MIUI 11 το κατέβασα για να το βάλω, δεν μου είχε έρθει κανονικά τόσο στο Redmi Note 7 που έχω όπως και στο Mi Mix 3 που έχει Έλενα και στα χέρια μου έχω το Mi 9 SE που εδώ πέρα ήρθε κανονικά από τη Xiaomi, δηλαδή δεν έκατσα εγώ να κατεβάσω τη ROM, να την βάλω μέσα και να κάνω εγκατάσταση, ήρθε κανονικά το πολυπόθητο MIUI 11. Τώρα πάμε να δούμε και τις διαφορές και για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τρώγεστε όλη μέρα και να ψάχνετε και τι χώρα να βάλω και να κατεβάσω το DownMe για να μου κατεβάσει τις άλλες ROM και να βάλω Ινδία κτλ. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε και πάμε κατευθείαν να δούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπετε και την οθόνη του κινητού μου. Πάμε κατευθείαν στις ρυθμίσεις γιατί εδώ πέρα θα δούμε και τις διαφορές. Αυτό που έχει αλλάξει πρώτον είναι λίγο οι γραμματοσειρές και τα εικονίδια που εγώ επειδή χρησιμοποιώ θέμα δεν άλλαξαν στο Mi 9 SE που έχω. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Ορίστε εδώ πέρα σχετικά με το τηλέφωνο. Βλέπετε έχω την 11.04 και δεν μου έχει πάρει το δεκάρι το Android. Το μόνο τηλέφωνο νομίζω που έχει πάρει το δεκάρι είναι το Mi 9 το κανονικό. Σε ό,τι άλλο τηλέφωνο, σε Redmi Note 7, στο δικό μου, στη Έλενα, στο Mi Mix 3, πάλι τρέχει με το Android το 9. Ας πάω λίγο πίσω, έχουν εδώ πέρα αλλάξει λίγο τα εικονίδια και οι γραμματοσειρές στα μενού, τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό που έχει αλλάξει το καινούριο feature είναι εδώ μέσα, είναι εδώ τα στυλ που έχουν τα τηλέφωνα με AMOLED οθόνη, το Always On Display δηλαδή. Στην ουσία τι είναι αυτό για όσους δεν το ξέρουν, μπορείς να έχεις την ώρα και κάποιες ειδοποιήσεις αν σου έρχονται να τις βλέπεις. Παρόλο που είναι σβηστό το κινητό, μένουν πάντα η ώρα και οι ειδοποιήσεις ενεργές. Συν ότι πλέον μπορεί να βάλεις έτσι και κάποια έξτρα εδώ εικονίδια, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, ή να βάλετε αναλογικά ρολόγια, τα ψηφιακά μπορείτε να τα φτιάξετε όπως θέλετε και να βάλετε και κάποια υπογραφή, δηλαδή να γράφει κάποιο κείμενο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ok, είναι λίγο πιο όμορφο από πριν η Always On Display λειτουργία, αλλά αυτό, απλά βάζεις ένα εικονίδιο και μπορείς να την φέρεις λίγο περισσότερο στα μέτρα σου, που αυτό αφορά μόνο τους χρήστες που έχουν κινητά με AMOLED οθόνες, δηλαδή το Redmi Note 7 που έχει IPS panel δεν την έχει αυτή τη λειτουργία, οπότε για εσάς δεν σας αφορά καθόλου αυτή η αλλαγή. Πάμε πίσω, εντάξει. Το άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι οι ειδοποιήσεις. Πλέον μπορούμε να τις ρυθμίσουμε λίγο καλύτερα και να τις φέρουμε στα μέτρα μας. Κάποιες ενοχλητικές, π.χ. το Messenger έβγαζε μια ειδοποίηση για την επικάλυψη πάνω σε άλλες εφαρμογές που στο MIUI 10 δεν μπορούσα να το απενεργοποιήσω με κάποιο τρόπο. Εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα το απενεργοποίησα και έτσι δεν έχω αυτές τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις. Αλλά και πάλι δεν είναι ούτε αυτό κάτι τόσο συναρπαστικό και ο χαμός με το MIUI 11 κτλ. Στην ουσία αυτές είναι οι αλλαγές, λίγο στην εμφάνιση, λίγο τις ειδοποιήσεις, Always On Display λειτουργία για όσους έχουν AMOLED οθόνη. Ok, μπήκε το Android το δεκάρι στα Mi 9, στα υπόλοιπα ίσως μπει με κάποιο επερχόμενο update πάλι. Τώρα από θέμα μπαταρίας, εγώ διαφορά δεν είδα. Ούτε στο Redmi Note 7 είδα διαφορά, ούτε στο Mi 9 SE. Είδες εσύ διαφορά στο δικό σου τηλέφωνο? Όχι. Τίποτα. Και στο Mi Mix πάλι καμία διαφορά. Οπότε και από θέμα μπαταρίας πάλι δεν είχαμε κάποια αλλαγή. Οπότε όσοι περιμένετε πώς και πώς το MIUI 11 να έρθει το συναρπαστικό αυτό update, απλά κατά τη γνώμη μου χαλαρώστε. Μην ενδιαφερθείτε καν να την κατεβάσετε και να την βάλετε στο κινητό σας. Δεν θα κερδίσετε τα τραγικά πράγματα. Εντάξει, το Redmi Note 7 που είναι λίγο πιο δυνατό, έχω και την έκδοση με τα 3GB, είδα και μια μικρή διαφορά στην ταχύτητα, αλλά έτσι λίγο στην απόκριση στα μενού.
όχι όμως κάτι συναρπαστικό. Δηλαδή στα άλλα τηλέφωνα δεν κατάλαβα καμία απολύτως διαφορά. Οπότε, Facebook κυρίως ηρέμησε. Παιδιά, θα έρθει το MIUI 11. Σε κάποιους που καθυστέρησε λίγο παραπάνω, θα έρθει και λίγες μέρες αργότερα. Δεν έγινε και κάτι τόσο συναρπαστικό. Για μένα, όπως σας είπα, απλά περιμένετε, χαλαρώστε και κάποια στιγμή θα δείτε ότι έχει έρθει η ενημέρωση στο κινητό σας, τη βάζετε και κάνετε δουλειά σας. Ίσα-ίσα, σε εσάς που δεν έχει έρθει, μπορεί να είστε και λίγο τυχεροί, γιατί καθώς διάβαζα διάφορα σχόλια, πολλοί είχαν προβλήματα, για παράδειγμα δεν μπορούσαν να στείλουν SMS. Σε πολλά τηλέφωνα το είδα αυτό, ενώ λέει με τον πάροχό τους δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Εγώ δεν συνάντησα κάποιο τέτοιο πρόβλημα, εμένα δουλεύει κανονικά το τηλέφωνό μου. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε, επειδή είναι καινούρια η έκδοση, τέλος πάντων και είναι και ένα μεγάλο, ας το πούμε έτσι, update, μπορεί να υπάρχουν διάφορα bugs. Προσθέθηκε δηλαδή και μια εφαρμογή μέσα στο κινητό για να μπορείς να αναφέρεις τα bugs πιο εύκολα που μπορείς να συναντήσεις. Οπότε, μην ανησυχείτε και τόσο πολύ που δεν σας έχει έρθει. Καλύτερα να περιμένετε να σας έρθει και πιο ολοκληρωμένη, χωρίς bug έκδοση, ίσως. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Στην ουσία το έκανα για να σας πω, χαλαρώστε, ηρεμήστε και περιμένετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Και φτάσαμε στο τέλος. Αν δεν σας άρεσε, τα κλασικά ξέρετε, μπορείτε να κάνετε dislike. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πάντοτε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Στην περιγραφή θα βρείτε Facebook, Instagram, Twitch, γίνονται διάφορα live εκεί πέρα και εδώ κάθε Τετάρτη, 7.30 ώρα το απόγευμα, πάλι έχουμε live τεχνολογίας. Οπότε, χαλαρώστε, αράξτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!